Ερωτήσεις κατευθείαν. Ναι, αφού δεν έχεις σηκώσει κανένα άλλο σχέδιο. Δεν βλέπω πίσω. Πίσω στα ματέλος, δεν ράπτει, δεν είναι. Μίλα. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Σε κάθε συνέντευξη τύπου μας λέτε συνεχώς ότι θέλετε χρόνο να φτιάξετε την ομάδα που θέλετε, επειδή, όπως σωστά λέτε, δεν είναι δική σας ομάδα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μια θεαματική βελτίωση. Τουλάχιστον σε αυτά τα δύο πρώτα μάτς πρωταθλήματος. Ο ίδιος τι χρονοδιάγραμμα βάζει για να δει τον Ολυμπιακό τέλος πάντων που έχει στο μυαλό του, έστω και αν αυτή η ομάδα δεν είναι δική του. Felicitaciones por la victoria. En todas las entrevistas hasta ahora sigue diciendo que necesita tiempo para formar el equipo que quiere porque no son los jugadores que ha elegido usted ni que ni les ha preparado en la temporada. Hemos visto que estamos jugando ya todavía mucho mejor. ¿Cuánto tiempo necesita usted para ver el equipo que quiere, aunque no haya elegido los jugadores? Bueno, siempre se dice que el tiempo para cambiar un equipo que juegue como un entrenador quiere es a partir de los 5 o 6 meses. Esto es un tiempo muy largo, o sea que estamos, nos estamos centrando en cosas que queremos cambiar rápido, que queremos mejorar. Y la verdad que estoy muy contento de las cosas que he visto en el partido de hoy. Πάντα πιστεύει αυτό που λέγεται ότι ένας προπονητής που έρχεται σε μια ομάδα για να δει τα αποτελέσματα που θέλει μέσα σε αυτήν την ομάδα χρειάζεται περίπου τουλάχιστον 5 με 6 μήνες. Αυτό είναι ένα μεγάλο διάστημα. Όμως ο ίδιος από τώρα με τους συνεργάτες του προσπαθεί να συγκεντρωθεί σε πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν άμεσα και πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την βελτίωση που βλέπω από την ομάδα μέχρι στιγμής. Άλλη ερώτηση. Με βάση την εικόνα που έχει δει στα παιχνίδια που ίδιος είναι στον πάγκο και την βελτίωση της ομάδας αυτό το διάστημα, τι να περιμένουμε να δούμε στα επόμενα μάτς που είναι Κυριακή Τετάρτη, είναι συνεχόμενα παιχνίδια, δύσκολα παιχνίδια. Είναι ίσως ο μήνας με τα πιο δύσκολα παιχνίδια για τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της χρονιάς απέναντι σε ομάδες που είναι στο πρώτο μισό της βαθμολογίας και βέβαια τα ντέρμπι και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Τι να περιμένουμε να δούμε. Por lo que veo, por lo que observa desde el banquillo, por las cosas que ha mejorado hasta ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos partidos? Tenemos partidos consecutivos, miércoles, domingo, miércoles, domingo, contra equipos difíciles, contra los equipos que están en las posiciones altas de la clasificación y también en los derbis contra los rivales más importantes, más directos. Hombre, la verdad es que llega muy pronto, llevamos aquí 2 semanas y poco, pero lo que seguro que vamos a hacer, vamos a competir contra todos los equipos. Hemos preferido tener más tiempo para prepararlo todo, para preparar todos estos partidos, pero bueno, la competición es así, llegamos cuando llegamos, pero estoy seguro que mi equipo con el apoyo de la gente va a dar un rendimiento alto. Veremos si nos alcanza para ganar, pero seguro que vamos a competir estos partidos. Έρχονται σχετικά σύντομα τα παιχνίδια αυτά. Βρίσκονται εδώ και 2 εβδομάδες και κάτι. Είναι λίγος ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας ως τώρα για να δουλέψουμε. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να δουλέψουμε. Τα πράγματα είναι έτσι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε τις ημερομηνίες των αγώνων. Ήρθαν τη στιγμή που ήρθαν. Και θα προσπαθήσουν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια όσο καλύτερα μπορούμε. Θα προετοιμάσουν την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο για να έχουμε μια καλή απόδοση με τη βοήθεια των φιλάθλων μας. Πάντα λοιπόν θα τα δίνουμε όλα. Δεν ξέρουμε αν αυτά θα φτάσουν για να πάρουμε τις νίκες. Όμως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πάντα θα είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι γίνεται. Θα προετοιμαστούμε όσο καλύτεροι γίνεται. Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Ο Ολυμπιακός σήμερα πέρα από τη νίκη βλέπει ότι είχε και άλλα κέρδη, δηλαδή ότι πέρα από το τρίποντο κέρδισε και άλλα πράγματα στην ομάδα του. Hombre, yo ha habido muchos momentos que he disfrutado de ver a mi equipo jugar como ha jugado, creo que la gente también y el fútbol es para disfrutar. Hubiera sido muy injusto de no haber ganado de no haber ganado por más goles y creo que la gente que ha venido ha disfrutado, ¿no? Nosotros somos como unos actores que viene el público a vernos y tenemos que dar un buen rendimiento, que la gente se lo pase bien y creo que hoy se lo ha pasado bien.
Ο ίδιος σήμερα έχει αρκετές στιγμές μέσα στον αγώνα που απόλαυσε το παιχνίδι και το πώς έπαιζε η ομάδα. Πιστεύει πως το ποδόσφαιρο υπάρχει για αυτό το λόγο, για να το απολαμβάνει το κοινό. Και οι ποδοσφαιριστές είναι κάτι σαν ηθοποιοί που πρέπει κατά πάντα να έχουν καλή απόδοση για να διασκεδάζει ο κόσμος που έρχεται να δει. Νομίζει πως το αποτέλεσμα ήταν άδικο, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ σήμερα. Και ο κόσμος σήμερα είναι ένα θέμα απολαυστικό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πραγματικά τον ικανοποιεί και είναι και ο στόχος μας. Άλλη ερώτηση δεν έχετε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.